Είμαστε ευτυχισμένοι που βρισκόμαστε στον Πειραιά, στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, όπως είπε και ο φίλος ο Δήμαρχος. Οι δεσμοί Κύπρου και Ελλάδος είναι ακατάλητοι, διαχρονικοί και ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα με το 1ο Γυμνάσιο Πειραιά και ευελπιστούμε ότι θα το συνεχίσουμε για χρόνια. Τα παιδιά έχουν δεθεί μεταξύ τους, νιώθουν σαν να γνωρίζονται χρόνια και εμείς προσπαθούμε να τα καθοδηγήσουμε αυτή τη φιλία να την αναπτύξουν και να την κρατήσουν και όταν θα είναι φοιτητές είμαστε σίγουροι ότι πολλοί από αυτούς θα συναντηθούν και πάλι. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι τον Πειραιά για να μείνω και με έχει εκπλήξει ευχάριστα η παραμονή εδώ. Είναι μια όμορφη πόλη και θα γίνω σίγουρα ένας άνθρωπος που θα διαφημίσει, διότι εκτός από τον Ολυμπιακό έχει και άλλα πολύ όμορφα η πόλη και αυτά τα πράγματα θα τα διαδώσουμε κάτω στην Κύπρο για να συμβαδίσουμε και με το σύνθημα του Δημάρχου Destination Πειραιάς, ο προορισμός μας δηλαδή να είναι ο Πειραιάς. Ευχαριστώ πολύ. Με ιδιαίτερη χαρά και εγώ υποδέχθηκα και τον Διευθυντή και τα παιδιά από τη Λευκοσία, από την Εγκόμη, από το γυμνάσιο. Το πρόγραμμα το οποίο έχουν φτιάξει με το 1ο γυμνάσιο στην Καστέλα είναι σημαντικό. Αδελφοποίηση και ανταλλαγή. Φιλοξενούν τα μεν παιδιά τα άλλα. Τους στεγάζουν, τους ζητίζουν, έχουν αναπτύξει μια πολύ θερμή σχέση μεταξύ τους. Νομίζω αυτό ενισχύει περαιτέρω, αν θέλετε, τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας, όπως είπε και ο Διευθυντής, είναι ιστορικές, διαχρονικές και θα είναι και στο μέλλον για πάντα, αλλά ενισχύονται από τέτοιου συνέργειες. Είναι καλό αυτό. Τις υποδέχθηκα εδώ στο γραφείο μου, τους είπα 5 λόγια για τον Πειραιά. Λέγαμε την ιστορία του Πειραιά, για το μεγάλο λιμάνι μας, για το πώς είναι η πόλη μας, για τον Ολυμπιακό, για την μουσική του Πειραιά, διάφορα έτσι σημειολογικά πράγματα για να γνωρίζουν για τον Πειραιά. Τους μοίρασα απέναντι στην Ιωσή Πειραιού έντυπο και τους εξήγησα ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Ότι ο Πειραιάς ήταν πέρασμα και θέλουμε να γίνει προορισμός και τον ανέφερε ο κ. Διευθυντής και τον ευχαριστώ. Μακάρι να υπήρχαν και άλλου είδους τέτοιες συνέργειες μεταξύ σχολείων ή άλλων φορέων Κύπρου και Ελλάδος. Και εμείς νομίζω σαν Δήμος θα επιδιώξουμε να έχουμε στενές σχέσεις με τους Δήμους της Κύπρου, είτε είναι η Λευκοσία είτε είναι η άλλη Δήμη. Θεωρώ μόνο κέρδος είναι οτιδήποτε γίνεται μαζί με τους Έλληνες Κύπριους. Χαρήκαμε, ήταν μέσα και τα παιδιά το ευχαριστούνται. Μείναν λίγο στον Πειραιά, εύχομαι ότι μπορούν να μείνουν παραπάνω και εύχομαι ή ίσως σκεφτώ και εγώ όταν θα κατέβει το 1ο γυμνάσιο κάτω, μπορεί να τους συνοδεύσω και εγώ στη Λευκοσία. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.